Δήλωση για τις 4 δεκαετίες παρουσίας της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και τα 60 χρόνια από την υπογραφή των συνθήκων της Ρώμης. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος περιέγραψε τον τελικό προορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Ευρώπη για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τους εφιάλτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει. Πρέπει να οδηγηθούμε σε μια Ευρώπη ομοσπονδιακή υπό συνθήκες αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Μόνο αυτή η Ευρώπη μπορεί να φέρει σε πέρας το ρόλο της, τον ιστορικό της ρόλο έναντι των λαών της, αλλά όπως είπα και έναντι ολόκληρης ανθρωπότητας. Γιατί η Ευρώπη καλείται να υπερασπιστεί αυτές τις πανανθρώπινες αξίες και είναι η καταλληλότερη να τις υπερασπιστεί. Και αυτό το χρέος πρέπει να το εκπληρώσει. Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος από το βήμα των ομιλητών έκανε λόγο για Ευρώπη τελευταίας ευκαιρίας. Είναι εκδήλωση των πολιτικών που τις τελευταίες δύο, ίσως και παραπάνω δεκαετίες, εφαρμόζονται στην Ευρώπη ως μονόδρομος, πολιτικές λιτότητας χωρίς το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες όχι μόνο στο εσωτερικό των κρατών, αλλά και μεταξύ των κρατών, και κυρίως πολιτικές που αμφισβητούν την ίδια την ψυχή της Ευρώπης, που είναι, ανάμεσα σε άλλες αρχές στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος, οι αρχές που στηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη, αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Για να μπορέσει η Ευρώπη να ξαναβρει την ψυχή της, αυτές οι πολιτικές πρέπει να αναστραφούν. Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει η διαδρομή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αφορμή την έκδοση επετειακού λευκώματος έγινε μια ξεχωριστή αναδρομή στις 4 δεκαετίες συμπόρευσης Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στο ρόλο της αντιπροσωπείας. Η Ελλάδα δεν ήταν ανάμεσα στις πρώτες χώρες που υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ρώμης. Ήταν όμως η πρώτη που πέτυχε τη Συμφωνία Σύνδεση με την ΕΟΚ το 1961. Χρειάστηκαν πάντως 18 χρόνια και αφού μεσολάβησε η στρατιωτική δικτατορία για να γίνει η χώρα μας το Μάιο του 1979 το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος, που αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη των μεγάλων Ευρωπαίων οραματιστών και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε με ανησυχία κάποιες κυβερνήσεις αλλά και κόμματα να απευθύνονται στο εσωτερικό των χωρών τους, εκτρέφοντας συνειδητά στην εκλογική τους πελατεία τον ευρωσκεπτικισμό με ένα ρηχό, εύκολο αλλά και ευχάριστο λαϊκίστικο λόγο. Στάσεις πολιτικής και ιστορικής ανευθυνότητας που οδηγούν τις χώρες και τους λαούς τους σε επικίνδυνες ατραπούς. Η σημερινή ηγεσία της Ευρώπης καλείται όχι απλά να αντιδράσει, αλλά και να αναλάβει τη μεγάλη ευθύνη να κρατήσει ζωντανό το ευρωπαϊκό όραμα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μουσικά με μικρούς μαθητές και μαθήτριες να τραγουδούν την Οδή στη Χαρά, ενώ η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσίασε μουσικό πρόγραμμα με συμμετοχή καλλιτεχνών από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Μάλτα, την Νορβηγία, τη Ρουμανία και την Τσεχία.